Γεια σας, καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου. Σήμερα αποφάσισα και βρήκα χρόνο επιτέλους να κάνω το βίντεο για την εγκυμοσύνη που σας έχω υποσχεθεί τόσο καιρό και δεν το έχω κάνει ακόμα. Θα σας πω το πώς ένιωθα, το πώς το κατάλαβα, όλα αυτά τα πράγματα, τι ανησυχίες είχα, τι σκεφτόμουν κτλ. Θα προσπαθήσω να το κάνω σύντομα και νομίζω ότι θα βγει τεράστιο. Βέβαια πιστεύω ότι όποια κοπέλα όντως την ενδιαφέρει αυτό δεν θα την πειράξει να είμαι λίγο πολύ λόγου. Ξέρετε όλες ότι είναι μια πολύ σημαντική περίοδος στην ζωή μιας γυναίκας, ειδικά όταν το θες και το περιμένεις. Κάπου εδώ, επειδή το σκεφτόμουν καιρό το τι θα πω και τα λοιπά και θυμήθηκα το πώς... Να βολευτώ. Μίλαγα και εγώ με τις φίλες μου παλιά από το σχολείο ακόμα και λέγαμε πρέπει να προσέξουμε, να μην μείνουμε έγκυες και πρέπει αυτό και πρέπει το άλλο. Καταρχήν, επειδή σίγουρα δεν με βλέπουν μόνο κοπέλες οι οποίες είναι κατασταλαγμένες και θέλουν να κάνουν οικογένεια, υπάρχουν και κοπέλες μικρές που παρακολουθούν τα βίντεο. Να σας πω, κορίτσια μου, πως επειδή θυμάμαι τι βλακίες έλεγα με τις μαθητριές μου, μπορείτε να μείνετε έγκυες από την πρώτη φορά, το ότι ένα αγόρι προσπαθεί απλά να μπει στο βρακί σας και σας λέει ό,τι βλακεία του κατεβαίνει στο μυαλό, δεν σημαίνει ότι ισχύει. Προσπαθήστε να ρωτήσετε τη μαμά σας, μία θεία, μία νονά, κάποια που να είναι μεγαλύτερη και να ξέρει πράγματα γύρω από αυτό και το πώς να προστατευτείτε. Μην μένετε ήσυχες ότι θα σας προστατεύσει ο άντρας, δεν πρόκειται. Σας το λέω εγώ που έχω καεί από προσωπική έτσι, εμπειρία και είχα εμπιστευτεί το φίλο μου τότε και μετά το πλήρωσα αυτό άσχημα ιατρικά. Δεν είχα μείνει έγκυος κάτι τέτοιο, όχι. Πάντα να παίρνετε προφυλάξεις, ακόμα και αν παίρνετε αντισυλληπτικά. Το προφυλακτικό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ξέρω ότι μπορεί σε κάποια αυτό να φαίνεται χαζό που το λέω, αλλά... Υπάρχουν τόσα πράγματα που μπορεί να κολλήσουμε και να μας δημιουργήσουν πρόβλημα μετέπειτα στη ζωή μας και να λέμε γιατί ήμουν χαζή και τον εμπιστεύθηκα. Όχι γιατί μπορεί να σας έχει κερατώσει, αλλά γιατί με τα περισσότερα κιόλας νοσήματα οι άντρες δεν έχουν συμπτώματα ή είναι απλά ανεύθυνοι και λένε εντάξει μωρέ δεν πρόκειται να την κολλήσω. Προστατεύστε μόνες σας τον εαυτό σας. Αφού λοιπόν έδωσα και το κοινωνικό μου μήνυμα, να σας πω ότι εγώ το κατάλαβα εντελώς τυχαίο ότι ήμουν έγκυος. Δεν είχα καθυστέρηση κάτι τέτοιο. Είχα ούτως ή άλλως πάντα έναν κύκλο 30-35 ημερών. Οπότε ήταν έτσι και αλλιώς μεγάλος ο κύκλος μου. Ακόμα και οι 1-2 μέρες που μπορεί να καθυστερούσα δεν μου είχαν καμία εντύπωση. Είχα φτάσει και τις 40 μέρες κάποια στιγμή για να διαθετήσω. Τότε μάλιστα δεν είχα καθόλου καθυστερήσει, ήμουνα στις 30 μέρες νομίζω περίπου, όταν είχα βγει για ποτά με την κουμπάρα μου και της έλεγα πω που φαντάζεσαι να είμαι έγκυος τώρα και να μην κάνω πιο το Κοσμοπόλιταν. Και μου λέγε μην μου λες τέτοια και το έχω βάρει στη συνείδησή μου ότι σε πότζα και σου έγκυος γιατί έχει συμβεί κάτι, είχατε κάποιο ατύχημα και τέτοια. Όχι, της είχα πει. Μας έμεινε βέβαια στο κεφάλι και για κάποιο λόγο εγώ μετά από 1 ή 2 ημέρες έκανα ένα τεστ και ήταν θετικό. Εδώ να σας πω ότι παλιά όταν έκανα τεστ που ήμουν πιτσιρίκα και όταν είσαι πιτσιρίκα νομίζεις ότι μένεις έγκυος κάθε 2 μήνες, με το που έχεις καθυστέρηση έγκυος, και περίμενα τα 3 λεπτά, 5 λεπτά πόσο λέει το τεστ και έλεγα τώρα θα βγει ο σταυρός, τώρα θα βγει ο σταυρός, όχι κορίτσια μου. Ο σταυρός, άμα είστε έγκυες, βγαίνει με τη μία έτσι μπαμ, εγώ με το που έκανα πιπί, εμφανίστηκε και ένα σταυρός να. Οπότε ναι. Και μάλιστα ο Φρανκ τότε ήταν στη Γαλλία, μοίραζε τα προσκλητήρια του γάμου, είχαμε ήδη κανονίσει δηλαδή το γάμο. Και εγώ μάλιστα να σας πω ότι όταν κανονίζαμε το γάμο και διάβαζα τα περιοδικά μέσα λένε τι να κάνεις όταν είσαι... Νύφη και είσαι έγκυος. Τι να κάνεις όταν είναι ο δεύτερος σου γάμος και μπιριμπίρι. Και τα προσπέρναγα έτσι με. Και όλες τις υπεροψίες και έλεγα εγώ να πάω με την κοιλιά στο στόμα, αποκλείεται. Και να. Πήγα 5 μηνών έγκυος στην εκκλησία. Δεν είχα συμπτώματα. Είχα όλα τα συμπτώματα ότι θα διαθετήσω. Το πρίξιμο στο στήθος, το πρίξιμο στην κοιλιά, πόνο στην κοιλιά χαμηλά, πόνο στη μέση, οτιδήποτε
ένιωθα πριν να διαθετήσω, το ένιωθα και τότε και μάλιστα αρκετά νωρίτερα, δηλαδή εκεί κάπου στις 25 μέρες άρχισα να τα νιώθω και να λέω πω θα διαθετήσω τόσο νωρίς και άντε να έρθει να τελειώνουμε, να νιώσω άνετα. Δεν ερχόταν, τελικά βγήκε το τεστ θετικό. Πήρα το γιατρό μου τηλέφωνο και μου είπε ότι αυτά πλέον είναι πολύ ευαίσθητα και δεν με έβαλε καν να κάνω εξέταση αίματος. Μου λέει θα έρθεις κατευθείαν να κάνουμε έναν υπέρηχο. Δεν το περίμενα, ούτε προσπαθούσαμε να κάνουμε μωρό, ήμουνα και πολύ μικρή, δεν το είχαμε καν στο μυαλό μας, έτυχε. Και ίσως και γι' αυτό να έτυχε, επειδή δεν το σχεδιάζαμε, δεν ήμασταν αγχωμένοι, γίνονταν όλα πολύ φυσικά και με έρωτα και τα λοιπά, οπότε ίσως γι' αυτό να έμεινα τόσο εύκολα, δεν ξέρω. Πάντως ναι, έμεινα έγκυος, πήγα στο γιατρό, κάναμε το πρώτο μας περιχογράφημα περίπου στις 4 εβδομάδες, που απλά βλέπεις ένα σακουλάκι, δεν υπάρχει ούτε καν σποράκι μέσα, είναι ένα σακουλάκι. Εκεί ο γιατρός μου έδωσε και τις γενικές οδηγίες, τι να τρώω, τι να μην τρώω. Ουσιαστικά ο γιατρός μου επέμεινε ότι δεν κάνει να κάνω ζεστά μπάνια, πολύ καυτά μπάνια, αυτά τα αφρόλουτρα που μπαίνεις μέσα, ντουζ, χλιαρά, ότι δεν κάνει να σηκώνω βάρη, να είμαι πολλές ώρες όρθια, όχι πολύ κούραση κτλ. Έχω να σας πω ότι μέχρι τότε δεν είχα καθόλου αδιαθεσίες. Με το που πήγα λοιπόν στον γιατρό την επόμενη μέρα, άρχισε η κόλασή μου. Είχα τη χειρότερη εγκυμοσύνη του κόσμου. Ξέρω ότι οι κοπέλες που θέλουν πάρα πολύ να μείνουν έγκυες νιώθουν άσχημα όταν μ' ακούνε να το λέω αυτό. Αλλά δυστυχώς για μένα δεν ήταν μία απλά χαρούμενη περίοδος που ήταν τριαλαρό, τι θα φορέσω, πώς θα βαφτώ, πόσο ωραία θα περάσω και τα λοιπά. Ήταν πολύ άσχημα, είχα πάρα πολλές ζαλάδες, είχα υπόταση, είχα ναυτία, έκανα συνέχεια εμετούς. Ξύπναγα μέχρι και το βράδυ για να κάνω εμετό. Και από πολύ νωρίς, από τους 2-3 μήνες, είχα συσπάσεις. Τι σημαίνει συσπάσεις? Ότι όταν θα είστε σε μεγαλύτερους μήνες θα καταλαβαίνετε ότι θα πετρώνει η κοιλιά και θα μαζεύεται όλη η κοιλιά σε ένα σημείο και μετά θα χαλαρώνει. Κρατάει ένα λεπτό, ξέρω εγώ, αυτό το πράγμα. Όταν είστε σε μικρότερους μήνες καταλαβαίνετε πάρα πολύ πόνο. Εγώ λοιπόν από την αρχή έμεινα στο κρεβάτι, σταμάτησα να πηγαίνω στη δουλειά, έμεινα στο κρεβάτι σχεδόν σε όλη την εγκυμοσύνη. Σηκωνόμουν με να πάω για τουαλέτα, για μπάνιο, να φάω κτλ. Αλλά ούτε μου είχε απαγορεύσει ο γιατρός να σηκώνομαι, αλλά δεν μπορούσα, δηλαδή σηκωνόμουν και έλεγα θα λιποθυμήσω εδώ. Οπότε πήγαινα και έλειωνα στον καναπέ. Από τον καναπέ για να πάω στην κουζίνα να πιω νερό μου ήταν βάσανο. Όλα με αηδίαζαν, με αηδίαζε πάρα πολύ το junk food που τώρα το λατρεύω. Έτρωγα μόνο φασολάκια, φακές, πράγματα που τώρα δεν θέλω καν να τα ακουμπήσω. Οτιδήποτε ήταν υγιεινό, αυτά μου αρέσανε να φάω. Συχάθηκα τον καφέ, δεν ήθελα καθόλου να πίνω καφέ, ούτε τσάι κτλ. Όλα μου φαίνονταν βαριά, όλα μου φέρναν δυσπεψία, καούρα από τους πρώτους μήνες. Γενικά δεν είχα μεγάλη κοιλιά, δηλαδή άργησα, εγώ έφτασα στον 7ο μήνα για να καταλάβει ο κόσμος ότι είμαι έγκυος και πήρα σύνολο 6-7 κιλά στην εγκυμοσύνη. Όταν βγήκα κιόλας από το νοσοκομείο είχα χάσει ήδη τα 4 νομίζω και μέσα στις 40 μέρες μετά τη γέννα έχασα και τα άλλα 2, οπότε δεν μου έμειναν καθόλου κιλά. Ξέρω είμαι από αυτές τις χαμένες, αλλά κορίτσια όταν δεν μπορείτε να φάτε και δηλαδή και τρώτε και τα βγάζετε όλα, λογικό είναι να μην παίρνετε κιλά. Εδώ να πω ότι δεν θέλω να σας φοβήσω. Όλες οι εγκυμοσύνες είναι διαφορετικές. Εμένα μπορεί η επόμενη εγκυμοσύνη μου να είναι η πιο χαλαρή εγκυμοσύνη του κόσμου. Μπορεί να είναι η ίδια. Μην φοβάστε. Είναι κάτι που σε ανταμείβει μετά τόσο πολύ και είναι τόσο όμορφο το ότι θα κρατήσεις το μωράκι σου στην αγκαλιά σου ή ότι θα το νιώθεις μέσα σου να κινείται, που πραγματικά νομίζω ξεχνάς ό,τι έχεις τραβήξει και απλά μετά τα ξεχνάς όλα και λες θα κάνω κι άλλο μωράκι. Εγώ μεγαλώνοντας τους μήνες
συνέχισα να έχω ναυτίες, ζελάδες, εμετούς, τα πάντα. Ακόμα και όταν πήγα να γεννήσω, ξερνούσα στο νοσοκομείο. Δεν είχα δηλαδή μόνο αυτό το πρώτο τρίμηνο που λένε τις ναυτίες. Μπαίνοντας στο δεύτερο τρίμηνο, άρχισε λίγο να ανοίγει η όρεξή μου, όχι κάτι το ιδιαίτερο. Αν ακούσω ότι τον άντρα μου να φωνάζει, παίζει καινούριο παιχνίδι και πορώνεται. Χριστέ μου, έχω κάνει παιδί μου αυτόν τον άνθρωπο. Μπαίνοντας στο δεύτερο τρίμηνο, είχα έτσι, συνέχισα να έχω ζαλάδες, λίγο περισσότερη όρεξη, όχι κάτι τρελό. Δεν πεινούσα πάρα πολύ που λένε άλλες γυναίκες, ούτε καν. Και μάλιστα νομίζω ότι δεν πήρα και τα κιλά, τα κιλά τα πήρα στο τελευταίο τρίμηνο της εγκυμοσύνης, όχι στο δεύτερο ούτε καν. Ήθελα να τρώω γλυκά συνέχεια. Φοβόμουν κιόλας γιατί ο μπαμπάς μου έχει διαβήτη και φοβόμουν μήπως πάει κληρονομικά και βγάλω κι εγώ διαβήτη εγκυμοσύνης κτλ. Δεν είχα κανένα τέτοιο θέμα. Κάποια στιγμή μετά το γάμο μου πήγαμε στην Κέρκυρα και στο ταξίδι εκεί είδα λίγη αιμορραγία, πολύ λίγο. Επισκέφθηκα ένα γυναικολόγο εκεί, στην Κέρκυρα, ο οποίος ήταν ένας άψογος κύριος. Ήταν ένα πολυτελέστατο ιατρείο, ήταν πάρα πολύ καλά και αυτό που μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση είναι ότι στο τέλος δεν μας πήρε καν χρήματα. Αυτό είναι κάτι που δεν είχα ξανασυναντήσει σε γιατρό στην Αθήνα. Θα σας έχω το όνομα του κυρίου από κάτω. Όποια μένει στην Κέρκυρα, νομίζω αξίζει αυτός ο κύριος να γίνει ο γιατρός σας. Είναι στο κέντρο της Κέρκυρας. Να σας πω λοιπόν ότι μου είπε ο άνθρωπος να καθίσω στο κρεβάτι όσο μπορώ, να μην μετακινούμε πολύ κτλ. Ήταν ένα άσχημο ταξίδι. Τελικά μείναμε συνέχεια σε ένα συγκρότημα με μία πισίνα κτλ. Και τρώγαμε εκεί, κάναμε μπάνιο εκεί. Δεν είδα σχεδόν καθόλου την Κέρκυρα. Γυρνώντας πίσω δεν είχα τίποτα, πήγα και στο γιατρό μου, μου είπε όλα καλά. Βέβαια, κάπου στον 7ο μήνα, νομίζω, της εγκυμοσύνης μου, άρχισα να έχω πάρα πολύ έντονες συσπάσεις. Με αποτέλεσμα να αρχίσω, ναι, από τον 6ο, νομίζω, τον 6ο, άρχισα κάποια χάπια, δεν θέλω να σας πω τίποτα από όνομα χαπιών, μη σας πιάνει άγχος και αρχίσετε να παίρνετε ό,τι βρείτε μπροστά σας, μόνο ό,τι σας λέει ο γιατρός σας, μόνο αυτά θα παίρνετε και αυτού τις οδηγίες θα ακολουθείτε. Ξεκίνησα λοιπόν αγωγή για τις συσπάσεις, έπαιρνα ήδη έξτρα σίδηρο γιατί έχω στίγμα και έπαιρνα και μία πολυβιταμίνη της εγκυμοσύνης. Δεν έπαιρνα δηλαδή ξεχωριστά ασβέστιο, φιλικό οξύ και μπιριμπίρι, έπαιρνα πολυβιταμίνη, η οποία ήταν σχετικά βαριά για το στομάχι και έπρεπε να την παίρνω ενώ έχω φάει το σίδηρο μετά, νομίζω, από το φαγητό, πριν το φαγητό. Δεν το θυμάμαι. Εδώ να σας πω ότι είχα και κάποια περίεργα συμπτώματα, δηλαδή έπινα πορτοκαλάδα και καλά για να μου φτιάξει την πίεση που είχα υπόταση και με έκανε να λιποθυμάω, οπότε την πορτοκαλάδα την κόψαμε. Σώνει και δεν προσπαθούσα να πιω ένα ποτηράκι ελληνικό καφέ την ημέρα για την υπόταση πάλι, γιατί το καφέ σου ανεβάζει την πίεση. Μέχρι και αυτό το ξερνούσα, δεν μπορούσα να το πιω. Δεν είχαν πριστεί τα πόδια μου, δεν είχαν πριστεί τα άκρα μου καθόλου, ούτε στους τελευταίους μήνες. Αυτό που με βοήθησε πάρα πολύ στις καούρες, να σας πω, ότι ήταν το γάλα, με το που έπινα λίγο γάλα, όλο αυτό εδώ μέσα, έτσι, με βοηθούσε, δροσιζόμουν κτλ. Με αυτό που είχα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα ήταν η ζέστη, γιατί δεν είχαμε βάλει ακόμα στο σπίτι εδώ air condition και εγώ ήμουν στους μεγάλους μήνες το καλοκαίρι, το κατά καλό καιρό, γέννησα Σεπτέμβρη, 20 Σεπτεμβρίου, οπότε καταλαβαίνετε τον Αύγουστο και τον Ιούλιο ήμουνα 7-8 μηνών και είχα πεθάνει. Καθόμουνα κυριολεκτικά με ανοιχτή την πόρτα του ψυγείου μπροστά στο ψυγείο έτσι και προσπαθούσα να δροσιστώ με το βρακί. Ναι. Καθόμουνα με τα μεσονύκτια στο μπαλκόνι, με τα πόδια στα κάγκελα πάνω και έλεγα φύσα, φύσα λίγο, φύσα. Γιατί δεν είμαι στο Ντουμπάι, φύσα λίγο. Δεν φυσούσα, έχω να σας πω. Δεν μπορούσα να χρησιμοποιήσω καν το κινητό μου γιατί μου φέρνε ζαλάδα. Είχα αποκοπεί από τα πάντα. Δεν μπορούσα να απαντήσω σε μηνύματα, δεν είχα μυαλό για τίποτα. Ξεχνούσα πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, αν δείτε λίγο ότι είστε χαζοβιόλα και
ξεχνάτε πράγματα, κάνετε άλλο προς άλλα πράγματα, είχα βάλει το κινητό μου στο ψυγείο, έβγαινα να πάρω πράγματα από το ψυγείο και τελικά πότιζα τα λουλούδια και μπαίνα μέσα στο σπίτι και... Ναι, γενικά ήμουνα έτσι στον κόσμο μου, σε μια τρανς κατάσταση, οπότε αυτό είναι φυσιολογικό αν το έχετε. Στους τελευταίους λοιπόν μήνες όταν άρχισαν και οι συσπάσεις μου, μου είπε ο γιατρός να κάτσω στο σπίτι. Πήγα και για κάποιο καιρό στο εξοχικό μας και καθόμουν απλά. Δεν πολύ έκανα μπάνια, δεν πολύ καθόμουν στον ήλιο γιατί δεν κάνει η ζέστη, επιταχύνει τον ντοκετό και ο ήλιος, η ζέστη κτλ. Ο αδερφός μου κιόλας με κορόιδευε ότι χτυπάει την κοιλιά σου ο ήλιος και θα βράσει το μωρό μέσα. Δεν είναι πολύ αστεία αυτά τα πράγματα όταν τα λέτε στις έγκυες. Επίσης να σας πω να μην ακούτε όλες τις γιαγιάδες και τις γειτόνισσες και τις θιάδες που σας λένε. Μην κάθεσαι σταυροπόδι γιατί θα τυλιχτεί ο ομφάλιος λόρος γύρω από το λαιμό του μωρού. Μην ξαπλώνεις μπρούμητα. Μην κάνεις το ένα, μην κάνεις το άλλο. Ό,τι δεν μπορείτε να κάνετε θα σας δείξει το σώμα σας ότι δεν μπορείτε να το κάνετε. Μετά από κάποιους μήνες ούτως ή άλλως δεν θα μπορείτε να ξαπλώσετε μπρούμητα. Μετά από κάποιους μήνες, άμα κάτσετε πολύ ώρα σταυροπόδι, θα πριστεί το πόδι σας, δεν θα μπορείτε. Δεν ισχύουν όλες αυτές οι βλακίες, μην τις ακούτε. Επίσης το φύλλο του μωρού, εγώ το έμαθα πολύ αργά, οπότε όλα αυτά τα αν είναι μητερή, κοιλιά, στρογγυλή, αν θα πιάσεις ψαλίδι, μαχαίρι, κάτω από τα μαξιλάρια και όλες αυτές οι βλακίες, δεν ισχύουν. Εγώ κατάλαβα στο β' επίπεδου το τεστ ότι είναι αγόρι, γιατί δεν άνοιγε τα πόδια του να δούμε τι έχει εκεί ανάμεσα. Δεν κουνιόνταν με τίποτα, τι παλαμάκια βαράγαμε, τι σοκολάτα έτρωγα, τίποτα. Και στο β' επίπεδο ο γιατρός ήταν πάρα πολύ τυχερός που κάποια στιγμή κουνήθηκε ο Φίλιππος και τον είδε. Οπότε και γι' αυτό να μην έχετε αγωνία γιατί το μωρό μου δεν φαίνεται τι είναι, θα φανεί. Μην αγώνεστε, θα δείτε ξεκάθαρα τι είναι κάποια στιγμή. Και ειδικά στο β' επίπεδο που πρέπει να δουν αν όλα είναι καλά, θα σας τα πούνε όλα. Ναι. Μπαίνοντας λοιπόν εγώ στον 8ο μήνα, κάποια στιγμή πήγα να κάνω έναν υπέρηχο και τα λοιπά, μου είπε ο γιατρός θέλω να κάτσει λίγο στο κρεβάτι, κάτι δεν μου αρέσει και τα λοιπά. Δεν μου είπε λεπτομέρειες. Στην 34η εβδομάδα εγώ έκανα ένα baby shower και το βράδυ αφού έφυγαν τα κορίτσια, ίσως από τη λίγο κούραση και αυτά, με έπιασαν πόνι. Πήρα το γιατρό τηλέφωνο, μου λέει αν συνεχίσεις να πονάς μετά τις 12, σε βουτάει ο κύριος Σταφάνη και σε πάει στο ΙΑΣΟ, εκεί γέννησα. Δεν πονούσα τελικά. Αυτό έγινε Κυριακή βράδυ. Την Τετάρτη εγώ είχα ραντεβού με τον γιατρό. Τελικά τη Δευτέρα με παίρνει η γραμματέας του και μου λέει Τρίτη έρχεσαι εδώ, την επόμενη μέρα δηλαδή. Πήγα εκεί, μου λέει βλέπω τι, ότι ο πλακούντας έχει κάνει κάποιες τρύπες. Ο πλακούντας είναι το όργανο που θρέφει το μωρό, που σημαίνει ότι έχει αρχίσει να οριμάζει γρήγορα. Δηλαδή, ο πλακούντας καταλαβαίνει ότι έχει ορθεί η ώρα να γεννήσεις και αρχίζει και οριμάζει για να αποβληθεί μαζί με το μωρό από τον οργανισμό σου. Που σημαίνει ότι εμένα επειδή ορίμαζε πρόωρα ο πλακούντας, δεν θα έτρεφε σωστά το μωρό, με αποτέλεσμα το μωρό να χάνει βάρος, να μην παίρνει βάρος. Οπότε μου λέει, θα κάνουμε μία ένεση, μου έκανε μία ένεση, που ήταν για τα πνευμόνια του μωρού, έτσι ώστε να τα βοηθήσει να οριμάσουν γρηγορότερα σε περίπτωση που γεννήσουμε πρόωρα. Τελικά ξαναπήγα, Τρίτη ήταν αυτό, την Πέμπτη πήγα και στο ΙΑΣΟ και έκανα άλλη μία τέτοια ένεση, με βάζαν συνέχεια στον καρδιοτοκογράφο, είναι ένα μηχάνημα που δείχνει και τις συσπάσεις και την καρδούλα του μωρού, δηλαδή την ώρα της σύσπασης αν επιβραδύνει, επιταχύνουν οι παλμοί της καρδιάς του κτλ. Τον πήραν τηλέφωνο από εκεί, μου είπε λοιπόν να ξαναπάω από το ιατρείο, πήγα στο ιατρείο και μου λέει θα μπούμε στο ΙΑΣΟ. Εγώ για κάποιο λόγο είχα ένα προαίσθημα πριν από όλα αυτά ότι θα γεννήσω. Το πίστευα. Είχε κατέβει αρκετά χαμηλά η κοιλιά μου, ένιωθα πλέον βαριά, ένιωθα ότι το μωρό θα βγει, δεν ξέρω γιατί είχα αυτό το προαίσθημα, το έλεγα και στη μαμά μου. Και μάλιστα πριν πάω την τελευταία φορά στο γιατρό, είχα ξυριστεί, είχα ετοιμαστεί, της είπα πάμε κομμωτήριο, θέλω να μου ισιώσουν τα μαλλιά έτσι ώστε στο νοσοκομείο να τα πιάνω κοτσίδα και να μην μπερδεύονται, να μην είναι σγουρά και να μπερδεύονται και αυτά. Είχα ξεβάψει νύχια, ήμουν έτοιμη, είχα βγάλει τσοκούς, φόραγα γυαλιά.
Όταν λοιπόν πήγα στο ιατρείο και μου λέει θέλω να ετοιμάσεις την τσάντα σου να μπούμε στο ESO για εισαγωγή, του είπα η τσάντα μου είναι ήδη έτοιμη στο αυτοκίνητο γιατί εγώ είχα ένα προαίσθημα ότι θα γεννήσω. Πήγαμε λοιπόν στο ESO, έκατσα μία εβδομάδα έτσι ώστε να κλείσω τις 35 εβδομάδες και την επόμενη Παρασκευή, 20 του μήνα, γέννησα το Φιλιππάκι, γέννησα με κεσαρική γιατί ούτως ή άλλως, όπως σας είπα και στην αρχή του βίντεο, ένας βρωμογκόμενος δεν με είχε προσέξει όπως θα έπρεπε. Εγώ ήμουν πολύ μικρή και δεν είχα προσέξει τον εαυτό μου γιατί δεν ήξερα να προστατεύσω τον εαυτό μου και ούτως ή άλλως θα γεννούσα με κεσαρική. Επίσης, λόγω της μυοπίας και τα λοιπά, ήταν και προώρο το μωρό, οπότε δεν θέλανε να τον ζωρίσουν, δεν ήταν και η ώρα του να βγει, οπότε δεν γινόταν να του κάνουμε σήματα καπνού και να βγει, ούτε είμαι κέτσαπ να μου κλείσει τη μύτη να με κάνεις έτσι και να βγει το μωρό. Οπότε ναι, γέννησα με κεσαρική. Έχω να σας πω ότι μου έκαναν την επισκληρίδιο, δεν πόνεσα. Καλά, εγώ λίγο δεν φοβάμαι και τα ιατρικά, οπότε μην με παίρνετε σαν δείγμα. Μ' άρεσε πάρα πολύ μου στο χειρουργείο, τους το είπα κιόλας, ότι νιώθω λίγο σαν να είμαι στο Grey's Anatomy. Ο γιατρός πίστεψε ότι με έχει πιάσει να άρκωση και λίγο στον εγκέφαλο για αυτά τα λεφτά, αλλά όχι. Εμένα μου άρεσε γιατί ποια άλλη ευκαιρία έχεις ρε παιδιά να μπει σε χειρουργείο για καλό λόγο και να βγεις έτσι με ένα μωρό. Δηλαδή δεν πήγα για όγκο, για πολύποδα, κούφια η ώρα να χτυπήσω ξύλο και μακριά από όλους μας. Μπήκα για μωράκι, οπότε ήμουν χαρούμενη που μπορούσα να το δω όλο αυτό θετικά και προσπαθήστε γενικά να τα βλέπετε θετικά τα πράγματα που σας συμβαίνουν. Δεν κράτησε πολλή ώρα, κράτησε ένα μισάωρο νομίζω το όλο θέμα της κεσαρικής. Βγαίνοντας το μωράκι μου δεν μπορούσα να το κρατήσω γιατί το ένα χέρι είναι απλωμένο σε πιεσόμετρο, το άλλο χέρι είναι απλωμένο με την άρκωση. Απλά σου το φέρνουν εδώ λίγο και το βλέπεις και το μυρίζεις και αυτά. Εγώ δεν φορούσα και τα γυαλιά μου, τα είχε πάρει μέα και δεν μπορούσα να τον δω καλά. Επίσης να πω ότι το Φιλιππάκι μου έμεινε μία μέρα στη θερμοκοιτίδα επειδή ήταν προώρος, αλλά λόγω των ενέσεων που μου είχε κάνει ο γιατρός για τα πνευμονάκια του δεν είχαμε πρόβλημα και μετά τη μία μέρα βγήκε από τη θερμοκοιτίδα. Έμεινε όμως για 22 μέρες σε απλή παρακολούθηση στο ESO. Να ξέρετε ότι αυτό είναι πληρωμένο όλο από το ΕΚΑΒ, δεν δίνεται δραχμή για το να μείνει το μωρό στο νοσοκομείο. Και μπράβο τους γι' αυτό. Έμεινε λοιπόν εκεί για να μάθει να τρώει γιατί δεν έτρωγε σωστά, κοιμόταν πάνω στο βιμπερό. Του είχαν ένα σωληνάκι εδώ που έτρωγε από εδώ. Προσπαθούσε, να ξέρετε αν σας έχει τύχει κάτι τέτοιο, πρέπει να πίνει όλα του τα γεύματα κάθε 3 ώρες 60 ml με τον μπιμπερό. Αν δεν το καταφέρει αυτό, δεν θα σας το δώσουν ακόμα το μωράκι, γιατί δεν είναι έτοιμο. Τα πρόωρα δεν ξέρουν να θυλάσσουν σωστά και κουράζονται και κοιμούνται στον μπιμπερό, οπότε μέχρι λίγο να ενδυναμωθεί ο οργανισμός τους, μένουν στο νοσοκομείο. Να μην τρομάζετε, τα προσέχουν πάρα πολύ τα μωράκια. Εμένα ο Φίλιππος δεν είχε κανένα πρόβλημα. Τον πρόσεχαν και με τις αλλαγές της πάνας και με τον μπάνιο. Τον πήρα αψεγάδικα στο σπίτι. Επίσης τον πήρα χωρίς αφαλό, οπότε δεν ξέρω την όλη διαδικασία που φτιάχνεις τον αφαλό του μωρού, τον καθαρίζεις κτλ. Να σας πω πάντως για την δική μου κεσαρική που ξέχασα να το πω, ότι πόναγα φρικτά, ο γιατρός μου έβγαλε την επισκληρίδιο αμέσως μετά με το που πήγα δηλαδή εκεί στο δωμάτιο που είστε όλες μαζί χειρουργημένες, μου έβγαλε αμέσως την επισκληρίδιο, δεν την κράτησα για παυσίπονο, με αποτέλεσμα να πονέσω φρικτά το πρώτο βράδυ. Μετά όμως άρχισε αυτό να υποχωρεί, ουσιαστικά νιώθεις πιο πολύ τράβηγμα στον μη εκεί που έχει κοπεί. Για κακή μου τύχη ήμουν ακριωμένη και με πήραν από το δωμάτιο το τρίκλινο και με πήγαν σε μονόκλινο μόνη μου για να μην κολλήσω τις άλλες κοπέλες ή τα μωράκια. Δεν μπορούσα να δείξω με το που έβηχα πονούσα. Βοηθάει πολύ να βάλετε ένα μαξιλάρι και να πιέζετε εκεί το σημείο. Αυτό το λαστιχάκι το έχω φάει. Για να μην πονάτε αν βήχετε, φτερνίζεστε κτλ. Να σας πω ότι αν δεν σηκωθείτε από το κρεβάτι έτσι ώστε να μπορείτε να πάτε στην τουαλέτα, δεν θα σας βγάλουν τον καθετήρα και τον οργό, οπότε κάντε προσπάθεια να σηκωθείτε, να κάνετε βήματα. Για κάποιες μέρες,
καμιά δεκαριά τουλάχιστον, δεν θα μπορείτε να γυρίζετε στο πλάι μόνοι σας. Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό. Αν είναι ο μυς, δεν ξέρω τι. Δεν μπορείτε να γυρίσετε στο πλάι. Οι κοπέλες εκεί, να πω ότι οι κοπέλες που ήταν στην εγκυμοσύνη όσο ήμουν στο Ιασό ήταν φανταστικές, μας μίλαγαν τέλεια, καρδούλα μου, ομορφιά μου, αγάπη μου κτλ. Οι κοπέλες που ήταν στον όροφο αφού γέννησα ήταν σχρές. Εγώ έκανα και κάποιες ενέσεις στο πόδι λόγω του στίγματος που ήταν για το αίμα και τα λοιπά, και έχω να σας πω ότι μου τις κάνουν λες και με κανένα γαϊδούρι, ας πούμε. Μου είχαν αφήσει κάτι κόμπους στα πόδια απίστευτους. Τέλος πάντων, ας μην με πιάσει το μπίτσι τώρα. Δεν ξέρω τι άλλο να σας πω. Στις 4 μέρες έφυγα, το μωράκι το πήρα μετά από 22 μέρες. Ήταν πάρα πολύ άσχημη αίσθηση να φύγω και να μην πάρω το μωράκι μαζί μου, αλλά τελικά κατάλαβα πως από τη μία μου έκανε καλό και σε μένα και σε εκείνον, γιατί και εγώ πλέον όταν πήγα να τον πάρω ήμουνα καλά σωματικά για να μπορώ να ανταποκριθώ στις ανάγκες του μωρού. Και εκείνος βέβαια είχε ένα πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα από το νοσοκομείο, κάθε 3 ώρες έτρωγε, κοιμόταν συνέχεια, δεν μου δημιούργησε κανένα πρόβλημα. Νομίζω κάλυψα γενικά το τι ήθελα να σας πω για την εγκυμοσύνη. Ό,τι άλλη απορία έχετε, αφήστε την μου από κάτω. Έλεγα να κάνω άλλο ένα βιντεάκι σύντομο με το τι χρειάζεται να πάρετε μαζί σας στο νοσοκομείο και το τι θα χρειαστεί το μωρό μόλις το γυρίσετε σπίτι. Τα πρώτα δηλαδή πράγματα, τα πρώτης ανάγκης που χρειάζεται το μωρό. Ό,τι άλλο σκεφτείτε, ό,τι άλλο θέλετε να σας πω και τα λοιπά, αφήστε το όμως σε σχόλιο από κάτω. Από κάτω θα σας έχω και το link του καινούριου blog, να τα λέμε πιο συχνά. Όσες είστε μαμάδες ή πρόκειται να γίνετε μαμάδες, με το καλό, με ένα πόνο, να είναι όλα τέλεια, να μην είναι τίποτα σαν τη δική μου εγκυμοσύνη, τίποτα. Επίσης, κάτι που ξέχασα, αν δεν έχετε νιώσει το μωρό σας ακόμα, να ξέρετε ότι εγώ το νιώσα στον 5ο μήνα και όλες οι βλακίες που σας λένε οι υπόλοιπες. Εγώ το νιώθω από τον 3ο μήνα, εγώ το νιώθω από πριν μείνω κανέγγυες. Και νια, μην ακούτε καμία άλλη, κάθε εγκυμοσύνη είναι διαφορετική. Το κάθε μωράκι είναι διαφορετικό, να μην φοβάστε, να ακούτε το γιατρό σας, να του έχετε εμπιστοσύνη, να ρωτάτε πράγματα και να τα βλέπετε όλα καλοπροαίρετα και θετικά και να μην ακούτε τα κακοπροαίρετα σχόλια των αλωνών. Πάχυνες, δεν πάχυνες, έχεις γίνει σαγουρούνα, έχεις βγάλει ακμή, έχεις βγάλει παραπάνω τριχοφυΐα, πέφτουν λίγο τα μαλάκια σου. Όλα αυτά είναι φυσιολογικά, τα παθαίνουμε όλες. Όλες είχαμε ακράτεια, κάποια εδώ που είναι τώρα μπροστά στο βίντεο και μην πούμε ονόματα, είχε ακράτεια και σχεδόν είχε κατουρηθεί κιόλας. Όχι σχεδόν, είχα κατουρηθεί, ας το πούμε και έτσι. Έγκυος ήμουνα και ό,τι γούσταρα έκανα. Αν είστε έγκυες, ό,τι γουστάρετε θα κάνετε. Όπως νιώθετε εσείς ωραία θα τα κάνετε όλα. Το θέμα είναι να νιώθετε όμορφα και ασφάλεια. Να ρωτάτε το γιατρό σας, να έχετε φίλες σας γύρω σας που σας αγαπάνε και να μην ακούτε οποιοδήποτε κακοπροαίρετο σχόλιο μπορεί να σας κάνει να νιώσετε άβολα, φόβο, ανασφάλεια. Πετάξτε τα όλα αυτά έξω από τη ζωή σας, μην ταράζεστε και απλά να είστε ζεν. Όλα θα είναι ωραία, είστε πανέμορφες και θα πάνε όλα καλά. Θα σας δω σύντομα σε επόμενο βίντεο, μέχρι τότε να είστε όλες καλά, σας αγαπώ πολύ. Φιλάκια!